για τις Κόρινθιας. Μάγκες, μιλάμε για ξύλιασμα, όχι αστεία. Δεν είναι καλά, πάμε, πάμε. Δεν ξέρω αν διαφαίνεται στο βίντεο, δεν φαίνεται. Αντίχειρα ρε φίλε. Τα υπόλοιπα επειδή κουνιούνται, οκ. Okay. Πάμε να την κάνουμε, αλλά από πού φύγουμε γρήγορα. Γεια σας και χαρά σας φίλοι. Δεύτερο motovlog στην βροχερή Κόρινθα. Από εδώ πάμε. Δεν θα πάρεις ευθύνη. Όχι, από εμένα, από εκεί, από τα δικά μου ρε παιδί μου. Α, όχι, δεν. Πάμε εκεί, πάμε, κάνουμε από εκεί. Περιμένουμε την ξακουστή μύδια, 2 μέτρα χιόνι, να πάρουμε τα φτιάρια να ξεταφούμε από το χιόνι. Ούτε 10 πόντες θα τα ρίξει. Όσοι ακούνε Κόρινθα νομίζουν ότι είμαστε σε κανένα... Εντάξει, έχει βουνά γύρω-γύρω, προφανώς, ορεινή περιοχή είναι, αλλά χιόνι πολύ δύσκολα. Να χιονίσει και 2 φορές μέσα στον χρόνο κι αν. Τέλος πάντων, το όχι όμως το κρύο του, έχει πολύ υγρασία. Θα πάμε να ξεκινήσουμε από τα μέσα της διαδρομής που έχουμε ανοίξει. Έχουμε μια μεγάλη διαδρομή, τέλος πάντων. Θα ακούτε σε κάθε βίντεο, λέμε η διαδρομή και η διαδρομή. Τώρα θα πάμε από τα μέσα αυτής της διαδρομής. Θα δείτε πόσο διαφορά θα έχει το τερέν εκεί που θα ξεκινήσουμε και εκεί που θα καταλήξουμε. Θα καταλήξουμε λογικά, αν όλα πάνε καλά, Τραπεζίτσα. Στο βουνό πάνω από την Κόρινθα που ανεβάζει πρώτη φορά βίντεο. Εκεί πέρα θα γίνεται ο χαμός. Έχει πάρα πολύ λάσπη. Αν η διαδρομή μας είναι δύσκολη, την κάνει 10 φορές πιο δύσκολη αυτό το πράγμα. Οπότε όταν θα πάμε εκεί θα δούμε αν θα το επιχειρήσουμε. Λοιπόν, από εδώ πάμε. Ξεχάστηκα και πήγα στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, τι λέγαμε μωρέ. Ναι, έχει αυτό το ψιλόβροχο και δεν φοράω τη μάσκα για να ακούγομαι στο βίντεο. Και έχω γίνει ήδη μουσκεμα. Στάσω. Βλέπετε το τερέν εδώ πως είναι. Καμία σχέση με εκεί που θα καταλήξουμε. Το όπως θα λέω και στην αρχή. Ω, περίμενε. Τα λάστιχο σου μέσα, γαμό. Ξω, έμεινα! Βγαίνει το 525 παιδιά. Α, έπεσε ο Γιώργος. Ωραία, ωραία. Για να μην βγαίνει το 525 με το Μέτσελερ, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουμε εκεί. Δεν γυρνάς εδώ μετά. Δεν έχω πάτημα. Ναι ρε ναι. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα που δεν έχω και λάστιχα και το μηχανάκι δεν το ξέρω κιόλας γιατί είναι καινούριο, είναι η δεύτερη βόλτα που το κάνω. Το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν βλέπεις ότι δεν βγαίνει ούτε το 525
βγάζεις και άλλο αέρα από τα λάστιχα. Και θα βγάλω κι άλλο. Το 525 βγήκε πάνω. Τώρα, για να δυσκολεύεται τόσο πολύ το που είναι στημένο ήδη μηχανάκι και με λάστιχα και σημαίνει ότι θα φάω ζόρι πολύ εγώ εδώ με αυτό τώρα. Λογικά θα το τραβήξουμε το μηχανάκι. Θα πάω μέχρι εκεί που μπορεί να πάει και θα γυρίσω. Και όχι θα γυρίσω. Και θα αρχίσω να φωνάζω. Βοήθεια, βοήθεια! Όχι ρε π***τη! Ακούς! Έλα λίγο να με τραβήξεις, να βγω από εδώ, μπας και το πάρω! Παιδιά δεν είναι. Κάνα γέγλιστρα πολύ, δεν έχει λάστιχα καθόλου. Περίμενε, άμα να βγω μέχρι εκεί θέλω μόνο, περίμενε. Άμα δεν βγει εδώ, τι κάνουμε? Βγάλουμε ρε. Πάμε πόσο! Κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, τόση ώρα δεν φοράω τη μάσκα. Είναι το δύσκολο κομμάτι εδώ. Δεν φοράω την κάμερα μάλλον. Είναι το δύσκολο κομμάτι. Και δεν την έχω για τον εξής λόγο, γιατί δεν είναι καθόλου σωστή η θέση της κάμερας. Μου κόβει πολύ από, πώς το πω, από αυτό που μπορώ να δω μέσα το κράνος. Εντάξει, εντάξει, πάμε. Μάγκες, πολύ ζόρι. Και έχει αρχίσει και ρίχνει χιονόνελο. Πάμε από εδώ τώρα. Okay, έρχομαι! Αυτό το... Ωραία, δεν το διέσαι για τα καλά. Νομίζω ότι...
Τα δίνει όλα κατευθείαν, ρε. Πριν ήμουνα με Τετάρτη μέσα και ανέβαινα αλυσίδα, τώρα έχω Τρίτη, παιδιά. Και άμα ανοίξει το γκάζι, έφυγε. Ανάγκη. Δεν ξέρω τώρα. Είμαστε από την πίσω μεριά τη Κόρινθια. Όσοι είχατε έρθει στην κοπή τη πίτα την περσινή που κάναμε, έχετε περάσει από αυτό το σημείο. Εντάξει, είναι ωραίο σημείο. Νομίζω ότι το είχαμε βάλει και στην Εντουροβόλτα που είχαμε κάνει το 19, δεν θυμάμαι. Το καμάτο θα είναι για να δείτε ωραία πλάνα. Τώρα που θα πάμε τραπεζίτσα να είναι και εκεί έτσι. Γάμισε. Πάμε, πάμε, μην σταματήσουμε. Λοιπόν, εδώ επειδή θα βγούμε σε δρόμο και δεν έχει κάποιο νόημα να βλέπετε κάτι. Και επειδή εγώ μπορώ να μην σταματήσω να βλέπω κάτι για 2 ώρες ακόμα, θα κλείσω λίγο την κάμερα. Όχι ότι έχει λασπούρα και φοβάμαι μην τραφά τα μούτρα μου. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε στην τραπεζίτσα σε λίγο. Γεια. Έχουμε παγώσει τα χέρια μας.